Όχι, όλη μέρα αύριο και όσο χρειαστεί. Όσο μπορεί και έχει δύναμη, ας μείνει όσο μπορέσει να μείνει. Οι υπόλοιποι που δεν μπορούν για τον άνθρωπο με τα λόγο είναι γιατί έχουν κουραστεί. Ή γιατί τους περιμένει ο άντρας τους ή η γυναίκα τους, τα παιδιά τους ή η δουλειά τους, ας φύγουν με την ευλογία του Θεού για τη δική μας την ευχή και ας έρθουν πάλι όποτε μπορέσουν. Όποτε μπορέσουν, όποτε μπορέσει, να αναλώσετε πάλι το παρόν. Εμείς θα είμαστε εδώ συνέχεια όλες τις μέρες. Παρόλο την κάψωνα, παρόλη τη ζέστη, παρόλη την ταλαιπωρία, παρόλη την αϊπνία, παρόλη την πείνα που υπομένουμε, ιδιαίτερα εγώ και ποτέ νεκτάριος. Διότι δεν μπορούμε να φύγουμε, πάντα πρέπει να είναι κάποιος εδώ για να ελέγχει την κατάσταση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά όλους σας, ο Θεός μαζί σας και μαζί μας και θα δείτε ότι θα νικήσουμε. Δείτε η ορθοδοξία μας! Δείτε η Ελλάδα μας! Όχι στη διαθήκη Σέγγεν! Όχι στην καταπάτηση της προσωπικής μας ελευθερίας! Όχι! Ζητούμε εδώ και τώρα να γίνει δημοψήφισμα! Ελληνίδες, Έλληνες, αγωνιστείτε τώρα! Σε λίγο θα είναι αργά, όλοι μαζί! Αγωνιστείτε τώρα! Σε λίγο θα είναι αργά! Αγωνιστείτε τώρα! Σε λίγο θα είναι αργά! Αγωνιστείτε τώρα! Σε λίγο θα είναι αργά! Σέγγεν σημαίνει Ελλάδα που λιμένει! Σέγγεν σημαίνει Ελλάδα που λιμένει! Σέγγεν σημαίνει Ελλάδα που λιμένει! Και τώρα θα την εκτάρουν σας πει δύο λόγια. Λοιπόν, δύο λόγια για από μένα. Το πρώτο, παρακαλώ, φέρτε τα έντυπα, φέρτε μια κούτα με τα έντυπα από μέσα από εκεί. Παντρελότη, στείλε μια κούτα που έχει εκεί μέσα με τα έντυπα. Με τα έντυπα της πορευής, φέρτε την από εδώ παρακαλώ, περάστε εδώ από τα κάγκελα και ένας από εδώ να το πάρει. Και φέρτε το και 3-4 παιδιά να μοιράσουν τώρα που είναι καθήμενοι τα έντυπα. Αυτό είναι, αδελφοί μου, το έντυπο, φωτιά κατά των βουλευτών. Λοιπόν, εντάξει, υφτάμενο αντικείμενο ήταν. Ένα UFO, παιδιά, ένα UFO. Ένα UFO, παιδάκι. Λοιπόν, και κάποιοι πρέπει να θυσιαστούν. Αφού δεν παράνε οι αστυνομικές, παραστούμε μόνοι μας. Πρέπει να γίνει παντοκίνησμα, διαφορετικά δεν γίνεται. Αφού δεν βαράνε οι αστυνομικοί, εμείς τους λέμε κομπανάτε, αυτοί δεν κομπανάτε. Λοιπόν, τους λέμε εμείς θέλουμε φασαρία για να γράψουν τις εφημερίδες, αυτοί δεν το καταλαβαίνουν. Λοιπόν, ελάτε, αστεία λέμε, έτσι. Λοιπόν, παρακαλώ. Λοιπόν, για προσέξτε. Όπως είπε ο πατήρ Μάξιμος, ναι, μην μιλάτε. Δυο λεπτά, να τελειώσω πρώτα και μετά. Περίμενε, δημήτε μισό λεπτό, να τελειώσω πατήρ Στάζιο, θα γίνει φασαρία. Καθίστε κάτω, μην μοιράζετε μισό λεπτό. Να τελειώσω πατήρ Στάζιο, θα σε μοιράσω μετά τα έντυπα. Σταματήστε εκεί που είστε όλοι. Μην μοιράζετε άλλα. Αυτά που θα πάρετε είναι φωτιά για τους βουλευτές. Και πρέπει να φτάσουν στις επαρχίες του καθενός που βάζει υποψηφιότητα. Να φανούν ποιοι ψήφισαν και ποιοι δεν ψήφισαν. Και θα αρχίσουμε να περνάμε το μήνυμα ότι οι βουλευτές και από το ένα κόμμα και από το άλλο κόμμα που δεν ψήφισαν και είναι με το πλευρό μας, με την Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία, πρέπει να δημιουργήσουν νέο κόμμα. Να εγκαταλείψουν τα λεφορία τους, τα κόμματά τους, να τα εγκαταλείψουν και να δημιουργήσουν ένα νέο κόμμα που θα πιστεύει σε Ελλάδα και Χριστό. Αυτό το μήνυμα πρέπει να τους το περάσουμε. Διαφορετικά το χριστιανικό κόσμο θα μοιράζουμε τέτοια φυλάδια και θα τους κάψουμε. Λοιπόν, τώρα, παρακαλώ. Έπεσα πριν από λίγο από τηλεοράσεως στο κανάλι 5, του ζήτησα ότι μόλις βγαίνουμε, μετά από λίγα λόγια που λέμε, γιατί είναι καθιστά αυτά που λέμε, όπως το πρώτο που λέμε είναι, οι βουλευτές μερικοί από αυτούς που ζήτησαν εναντίον όλοι μάλλον, μας λένε ότι έχει γίνει πραξικόπημα με την Βουλή. Υπάρχει αυτή τη στιγμή πραξικόπημα. Ορίστε. Έχει γίνει πραξικόπημα. Έτσι μας λένε. Πώς? Ότι ο Πρωθυπουργός έδωσε την εξουσία
χωρίς να ρωτήσει τον κυρίαρχο λαό, καταπατώντας, όπως λένε οι βουλευτές, το ελληνικό σύνταγμα έδωσε την εξουσία στις Βρυξέλλες. Και γι' αυτό ούτε ένα αεροπλάνο εσωτερικής γραμμής δεν μπορεί να πάει Αθήνα Θεσσαλονίκη, Αθήνα Κρήτη Ρόδο, εάν δεν ρωτηθεί πρώτα ο πύργος ελέγχου της Ευρώπης, των Βρυξελών. Λοιπόν, αυτό είναι πραξικόπημα. Του δώσαμε με την ψήφο μας την εξουσία και έγινε πρωθυπουργός από εκεί που δεν τον ήξερε και η μαμά του. Έγινε πρωθυπουργός της Ελλάδος. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, αυτό που του δώσαμε το έδωσε αλλού, χωρίς να μας ρωτήσει. Αυτό λοιπόν λέγεται, όπως λένε οι βουλευτές, πραξικόπημα μέσα στη Βουλή και καταπάτηση του ελληνικού συντάγματος. Και λέει, για να το γνωρίζουν και οι αστιφύλακες, και λέει το Σύνταγμα, ότι όποιος, έστω και αν είναι ο Πρωθυπουργός, ότι όποιος καταπατήσει και καταργήσει ή τολμήσει να καταργήσει το ελληνικό σύνταγμα, ο ελληνικός λαός οφείλει να προστατεύσει διονδήποτε τρόπο, δεν λέει νομίμου, ή οποιοδήποτε τρόπο να προστατεύσει το σύνταγμα που έχει βαφτεί με αίμα και αποκτήσαμε τόσα χρόνια σύνταγμα. Πρέπει λοιπόν να προστατέψουμε το σύνταγμά μας για οποιοδήποτε νόμιμου τρόπου. Διότι αν, όπως λένε οι βουλευτές, έχει γίνει πραξικόπημα, τότε οι αστυνομικοί φυλάνε την παρανομία, φυλάνε τους φασίστες. Πρέπει και οι αστυνομικοί να αντιδράσουν και όλους ο ελληνικός λαός. Η παρανομία δεν φυλάγεται. Εάν έχει γίνει παρανομία, όποιος την έκανε να συλληφθεί και να τιμωρηθεί. Δεν θα είναι μόνο ο Παπαδόπουλος στην φυλακή, αλλά κάθε πραξικομματίας μέσω έθνος. Να ερωτηθούν λοιπόν εάν έχει γίνει καταπάτηση του ελληνικού συντάγματος, ναι ή όχι. Εάν έχει γίνει, θα δράσουμε και αλλιώς τότε. Θα ξεσηκωθεί όλη η Ελλάδα. Και ό,τι έγινε στο Πολυτεχνείο, δεν παίζει ρόλο που είμαστε 200 άτομα. 200 ήταν και κάτω στο Πολυτεχνείο. Και σε ένα μήνα ξεσηκώσανε όλη την Ελλάδα. Γιατί είναι ο ελληνικός λαός ότι όντως είχε καταπατηθεί το σύνταγμα τότε. Έτσι και τώρα. Εάν εμείς επιμένουμε εδώ, κάθε μέρα που πρέπει να περνάτε, κάθε μέρα, το πρωί και το απόγευμα, διότι πρέπει να είμαστε συνεχώς κάποιοι εδώ, για να κρατούμε το θέμα στην επικαιρότητα. Αναγκαστήκαν τα μέσα ενημερώσεως, το Sky είπε συγκεκριμένα, μα είναι αδύνατο, λέει, αφού ψηφίστηκε, λέει, αυτοί τι φωνάζουν. Γιατί, επειδή ψηφίστηκε, εμείς θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια. Αν γι' αυτό είπατε γνωρίζουν από καλογύρους. Γι' αυτό είπα δεν γνωρίζουν από καλογύρους. Μισό λεπτό μόνο, κλέβω το λόγο των παραμεταλλητών, συγγνώμη, και από εκείνου και από εσάς. Όταν κάποτε το 1439 έγινε σύνοδος Φεράρας Φορετίας, 1439, πήγαν να μας πουλήσουν τότε στον Πάπα, ο Πατριάρχης ο Ιωσήφ και ο Αυτοκράτορος του Βυζαντίου, ο Μιχαήλ ο Όγδος, ο Παλαιολόγος. 1439, πήγαν να μας ενώσουν με τον Πάπα. Τότε, ένα καλογέρι, γιατί καλογέρι ήταν και οι αρχιερείς, καλογέρι είναι, από καλογέρια ξεκινάνε, μοναχοί, και γίνονται μετά ιερομόναχοι, αρχιμανδρίτες και μετά δεσποτάδες. Δεσπότες είναι όλοι από καλογέρια ξεκινάνε. Άρα καλόγεροι και δεσποτάδες. Καλόγεροι και δεσποτάδες. Ο Άγιος Μάξος ο Γενικός που ξεκίνησε από καλόγερος, ξέρετε, ήταν ο ένας, ο μοναδικός, ο οποίος δεν υπέγραψε τη Σύνοδο Φεράρας Φορετίας. Και τι είπε ο Πάπας τότε, Μάρκος, ουχ υπέγραψε, που δεν επίησαμε. Δεν υπέγραψε ο Μάρκος, λέει, δεν κάναμε τίποτα. Ένας ήτανε, ένας. Και αυτός ο ένας ανέτρεψε όλη τη Σύνοδο Φεράρας και Φορετίας και την ιστορία. Και είπε, τι είχε πει, αυτό είναι γραμμένο στην ιστορία, στην εκκλησιαστική ιστορία, όχι επίσημα, στο Σιρόπουλο. Ο Σιρόπουλος ήταν ιστορικός, σύγχρονος ιστορικός της Σύνοδο Φεράρας Φορετίας. Λοιπόν, τι λέει ο Σιρόπουλος, που ήταν παρόν στη Σύνοδο, Φεράρας Φορετίας. Έλεγε ο Πάπας, προσέξτε, φιλίο,
Φοβάμαι δηλαδή μήπως βρεθεί έντιμη κάποιο καλογέρι και ανατρέψει λέει την κατάσταση. Φοβάμαι λέει μήπως ξεφυτρώσει, ξεφυλίσει λέει κανένα καλογέρι λέει και μας χαλάσει τα σχέδια. Και μας χαλάσει. Αυτό φοβόταν ο Πάπας και πραγματικά έγινε. Εάν ψάξετε στην εκκλησιαστική ιστορία, όσοι μελετάτε, ειδικά οι ευσεβείς χριστιανοί, εάν τρέξετε, ανατρέξετε την εκκλησιαστική ιστορία, θα δείτε ότι όλα τα μεγάλα γεγονότα, τα εκκλησιαστικά, έχουν προστάριδες μοναχούς. Θα σας φέρω όχι ένα παράδειγμα, δεκάδες, μέχρι αύριο μπορώ να σας μιλάω και να σας φέρω παραδείγματα εκκλησιαστικά. Και η Επανάσταση 21 από που ξεκίνησε, από την περιοδία, από τις περιοδίες, τις τέσσερις περιοδίες του Πατροκοσμά, του Αγίου Κοσμά του Ιατολού, καλογέρι για αυτό. Λοιπόν, θέλετε να σας αναφέρω τον Άγιο Σάββατο τον Υγειασμένο, 5η ώρα στα Ιεροσόλυμα, που ξεσηκώθηκε ο Άγιος Σάββας ο Υγειασμένος μαζί με τον Μέγα Θεοδόσιο και μαζί με τον Μέγα Ευθύμιο, τους τρεις τους αυτούς καλογέρια και οι τρεις, μοναχοί και οι τρεις, και δεν άφησαν να γίνει ένωση με τους μονοφυσίτες. Τότε, θέλετε να σας αναφέρω τον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη, 8ος αιώνας με οικονομαχία, ο οποίος ξεσηκώθηκε, ένας ήτανε, προσέξτε, στην κυριολεξία ένας. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουλίτης πήγε κόντρα τότε, μόνος του, προσέξτε, πήγε κόντρα με ένα αυτοκράτορα ολόκληρο, με ένα παγκόσμιο κράτος. Πήγε κόντρα με τον Κωνσταντίνο τον αυτοκράτορα τότε και πήγε κόντρα με το Πατριαρχείο και με όλους τους ποτάδες. Και έφαγε τέσσερις εξορίες ο Άγιος Θεόδωρος του Λίτης. Και παρόλα αυτά δεν έλεγε σαν ορισμένοι σήμερα, μα τι να κάνουμε εμείς. Εμείς τώρα έχουμε μοναστήρια, θα μας διαλύσουν, θα μας κάνουν. Ξέρετε πόσους μοναχούς είχε ο Άγιος Θεόδωρος του Λίτης. Είχε χίλιους μοναχούς. Χίλιους μοναχούς είχε ο Άγιος Θεόδωρος του Λίτης. Και δεν λυπήθηκε ούτε το μοναστήρι του, ούτε τους μοναχούς του, αλλά προτίμησε να διαλυθεί ένα ολόκληρο μοναστήρι με χίλιους μοναχούς, γιατί τους έδιωξαν όλους και τους τιμώρησαν, προκειμένου να πάει κόντρα στη συνείδησή του που του έλεγε ότι αυτοκράτορος και πατριάρχης συνενούσαν παράνομα σε τι, όχι σε τόσο σοβαρά θέματα όπως είναι τα δικά μας σήμερα, αλλά σε τι θέμα λέτε, σε τι θέμα πήγε κόντρα ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης, αυτός ο καλόγερος, του 8ου αιώνος. Σε τι νομίζετε? Σε ένα παράνομο γάμο. Σε ένα παράνομο γάμο. Χώρισε ο Κωνσταντίνος, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, τη γυναίκα του και πήρε μια φιλενάδα του. Και αυτό ήταν παράνομο βάσει της εκκλησιαστικής ιστορίας και του νόμου. Και ήταν και πρώτη ξαδέρφη μάλιστα αυτή του Αγίου Θεοδόρου του Δίτου. Δεν έλεγε σαν τη μέρα και σήμερα, α, ωραία τώρα. Πήγε και η ξαδέρφη μου μέσα στο παλάτι, θα έχω τώρα τα μέσα και τα έξω και τι άλλο θέλω εγώ. Ξαδέρφη ξεξαδέρφη, αδερφή ξεαδερφή του Αγίου Θεοδόρου του Δίτου, σου λέει τέρμα, είναι παράνομο κύριε αυτοκράτορα αυτό και απαγορεύεται. Και ο Ιωσήφ, ένας ιερέας των Ανακτόρων που τους πάντρεψε, ο Ιωσήφ, ένας ιερέας των Ανακτόρων, δεν τον κοινωνούσε, δεν επικοινωνούσε μαζί του Άγιος Θεόδωρος του Δίτης. Και επειδή ο Πατριάρχης και οι επίσκοποι κοινωνούσαν με αυτόν τον ιερέα, τον Ιωσήφ του, τον Ανακτόρο που πάντρεψε τον αυτοκράτορα, δεν κοινωνούσε ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης με κανένα από όλους αυτούς. Και προτίμησε να εξοριστεί, να προφυλακιστεί, να χτυπηθεί, να διαλύσει ένα μοναστήρι με χίλιους μοναχούς παρά να υποκύψει. Και το τέλος νίκησε. Νίκησε, ξεσηκώθηκε ο λαός, ξεσηκώθηκαν όλοι οι μοναχοί και όλοι οι καλόγεροι και έγινε τότε, δεν σας λέω τι έγινε, δεν έρθει το χρόνο. Και νίκησε και καθαίρεσαν και τον Ιωσήφ και έγιναν πολλά και διάφορα, αυτοί δεν είναι του παρόντος τώρα. Ένα τελευταίο και τελειώνω, συγγνώμη πάντα. Θέλετε άλλο παράδειγμα? Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τι ήτανε? Τελευταίο αυτό. Καλόγερος δεν ήτανε? Γιατί εξορίστηκε λέτε το κουκουζό της Μικράς Ασίας ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος? Ξέρετε γιατί? Όχι για σπουδαία και μεγάλα θέματα όπως το δικό μας, για ένα σήμαντο θεματάκι. Ξέρετε τι? Ένα απλό πράγμα. Ήτανε μια καημένη χείρα. Μια χείρα η οποία πέθανε ο άντρας της και δεν είχε τίποτα άλλο εκτός από ορισμένα κτήματα. Τα είδε αυτά η βασίλισσα τότε και τα πήγε να τα πάρει. Και πεμπαίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και της λέει stop. Δεν λυπάσαι, δεν πρέπει να τι να τα κάνεις, ένα οικόπεδο, εσύ έχεις χιλιάδες οικόπεδα και χιλιάδες λεφτά, τι να τα κάνεις όλα αυτά, άφησε σε παρακαλώ το χτήμα αυτό στη χείρα την καημένη, όχι θα το πάρω,
όχι θα το πάρω, όχι δεν θα το πάρεις, όχι θα το πάρω, όχι δεν θα το πάρεις, και πήγε κόντρα στη Βασιλίσσα και σε όλη την αυτοκρατορία της Αξιώτων. Αποτέλεσμα, τον εξόρισαν. Αλλά όμως έγινε ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, που τον ξέρουμε σήμερα όλοι μας, τον τιμούμε, τον σεβόμεθα, τον αγαπούμε, και είναι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δηλαδή με το στόμα το χρυσό. Και βέβαια και πολλά άλλα τα οποία δεν έχουμε τώρα χρόνο. Αυτά λοιπόν, ας τα καταλάβουν αυτά οι κύριοι, γιατί δεν ξέρουν τι σημαίνει καλόγερος. Δεν ξέρουν, παίρνουν μια μικρή γεύση τώρα, πήραν και στις 9 του μηνός άλλη μια γεύση, παίρνουν και τώρα και θα πάρουν και στο μέλλον πολλές γεύσεις. Πολλές γεύσεις σημαίνει καλόγερος και καλόγεροι. Και ορθόδοξος και πιστός λαός. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα γίνει η σχολή τι σημαίνει καλόγεροι. Πράγματι η δύναμη του καλογύρου, εξού και το καλογερικό πείσμα, λέει η παροιμία. Λοιπόν, αρκεί να μην σβηνωθεί κάτι μέσα στο μυαλό ενός καλογέρου και φυσικά να είναι δίκιο. Λοιπόν, έχουμε μελετήσει τις συνθήκες έγκαιν και γι' αυτό και με τους αστυνομικούς που έχω μιλήσει, επανειλημμένως η πλειοψηφία τους, όλοι σχεδόν, μας λέει απλώς κάνουμε το καθήκον μας. Αν μπορούσαμε να ήμασταν καθιστοί μετά μαζί σας. Αυτό ομολογούν τα παιδιά. Γιατί και αυτοί ξέρουν γιατί οι αστυνομικοί ξέρουν αυτοί είναι που θα την εφαρμόσουν τη συνθήκη Σέγγεν. Και πρώτα θα την εφαρμόσουν και όταν βλέπουν ότι εφαρμόζουν τη συνθήκη Σέγγεν και φακελώνουν τον εαυτό τους, τη γυναίκα τους, τα παιδιά τους και βλέπουν που πάει η κατάσταση, θα είναι και οι ίδιοι οι πρώτοι που θα αντιδράσουν στην εφαρμογή της. Γιατί πώς θα παγκελώσει το παιδί του, πώς θα παγκελώσει τη γυναίκα του, τη μάνα του, τον πατέρα του. Θα αντιμετωπίσει συνειδησιακό πρόβλημα. Και ο ίδιος ο αστυφύλακας, όταν δει το τι είναι στην εφαρμογή η συνθήκη του Σέγγεν, εκεί θα δείτε τι έχει να γίνει. Εμείς όμως αδελφοί μου, όπως επαναλαμβάνω, εδώ παραμένουμε και όσοι έρχεστε το βράδυ και παραμένετε, καλό είναι να φέρετε και κανένα ρατζάκι μαζί. Ράτσα, δεν έχετε. Να ξαπλώνετε. Δεν κάνουμε απεργία πείνης, ούτε αϊπνίας. Η παρουσία μας, όταν κάνουμε αγρυπνία, αλλά σίγουρα θα κουραστούμε τόσες μέρες, πάνω κάτω. Λοιπόν, για αυτό το λόγο θα πρέπει να φέρετε και καμιά κουβέρτα, να ξεκουράζεστε. Η παρουσία μας εδώ και μόνο, να ξέρετε, είναι ένα μήνυμα σαν του προδρόμου που στεκότανε και τέτανε το δάχτυλό του και έδειχνε τον Ηρώδη. Και του έλεγε δεν σου επιτρέπεται Ηρώδη να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου και εσύ για γυναίκα. Δεν έλεγε τίποτα άλλο. Αυτή η φωνή όμως έξω από το παλάτι έκανε την Ηρωδιάδα να ζητήσει το κεφάλι του αυτοκράτορα του προδρόμου στο πιάτο. Εμάς η παρουσία μας αυτό λέει. Δεν σας ψηφίσαμε για να μας κλείσετε μέσα στη συμφωνία Σέγγεν. Δεν μας το είπατε. Εάν μας το λέγατε, δεν θα βλέπατε ούτε τη μάνα σας να σας έδινε ψήφο. Λοιπόν, την ψήφο την πήραν γιατί αυτά δεν τα είπανε. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ρώτησα από τηλεοράσεις από το κανάλι 5 απευθείας τον Πρωθυπουργό. Φυσικά μου πεις περιμένεις ανόητε να καθίσει να σου απαντήσει. Όχι. Εγώ ελληνικός λαός ήθελα να τα ακούσει. Δεν περίμενα σιγά με μου απαντήσει εμένα ο Σιμίτης. Λοιπόν, δεν έχω τέτοια αξίωση καταρχάς. Δεν είμαι παλαβός, αλλά εγώ αλλού απέβλεπα. Λοιπόν, τον ρώτησα το εξής. Να μας πει αν είναι Έλληνας. Είναι Έλληνας ή Βαβαρός το γένος και στην καταγωγή. Απλώς μιλάει ελληνικά. Είναι Έλληνας ή Βαβαρός στην καταγωγή. Και ήταν ο παππούς του ράφτης στη Βαβαρία. Ναι ή όχι. Να μας απαντήσει. Στην τηλεόραση του τα έλεγα. Επίσης, ο παππούς του που ήταν ράφτης ήταν Εβραίος και η γιαγιά του ναι ή όχι. Να μας απαντήσει. Εγώ δεν είπα ότι είναι. Εγώ το ρωτώ. Αν είναι Βαβαρός, αν ήρθε η οικογένειά του μετά το 1920 στην Ελλάδα μέσα, εάν ο παππούς του
ήταν Εβραίο στην καταγωγή και η γιαγιά και ήταν ράφτε, έραβαν ρούχα στη Βαβαρία, και αν επειδή ήταν Εβραίοι, οι Βαβαροί ποτέ και στο εξωτερικό ποτέ δεν φωνάζουν Εβραίο, έναν Εβραίο. Έξω εκεί τους φωνάζουν Σημίτιδες. Σημίτης, από τη λέξη Σημιτισμός. Από τη λέξη Σημιτισμός. Εξού και του μείνε το επίθετο. Λοιπόν, ρωτάμε, είναι έτσι, ναι ή όχι? Να ξέρουμε, μας κυβερνάνε Έλληνες ή οι Εβραίοι πήρανε και τη θέση του Πρωθυπουργού με την Ελλάδα. Αυτά, ακούστηκε και του λέω, θα είστε δημοκρατικοί στην Αιγαία, μας κόβουν, τα είπα και χθες, αλλά το Skype έκοψε. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ καλή νύχτα σας. Αυτή τη δέσμευσα όμως σήμερα. Και έτσι λέω, δεν θα με κόψετε με αυτά που θα πω, για να είστε δημοκρατικοί και σας παρακολουθεί χιλιάδες λαού αυτή την ώρα. Θα μ' αφήσετε να το ολοκληρώσω. Ερώτηση λέω θα κάνω προς τον κύριο Πρωθυπουργό. Ακούω, μου λέει εκείνη. Και τελικά το ακούω, είπα όλα αυτά που σας είπα. Και αυτά θα ρωτάτε κι εσείς, όλους. Να μας απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Το γένος και την καταγωγή του και τον παππού του και τη γιαγιά του. Να δούμε ποιοι μας διηγούν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, άντε δεσποί μου τώρα, θα περάσουμε μέσα για ξενύχτη. Καλό ξενύχτη λοιπόν. Περάστε μέσα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να ευχαριστήσουμε συγγνώμη, μισό λεπτό. Θα σας ανακοινώσω πρώτα ότι κοντά μας, συγγνώμη ένα λεπτό. Κοντά μας έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να βρίσκεται και ένας πολύ μεγάλος αγωνιστής της πίστεώς μας, της πατρίδας μας, ένας μοναχός αγιορείτης, γνωστός σε πάρα πολλούς από εσάς, είναι ο πατήρ Ιάκωβος. Ο πατήρ Ιάκωβος, ένα θερμό χειροκρότημα για τον πατέρα Ιάκωβο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμπαράστασή του. Επίσης, να ευχαριστήσουμε και την αστυνομική δύναμη που πάντοτε με καλοσύνη και αγάπη και ευγένεια, και τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Συντάγματος και τον γνωστό και τον κύριο Παπαβασιλείου Βασίλειο, τον αστυνομικό διευθυντή, ο οποίος με την δική του συμπαράσταση και τη δική του καθοδήγηση και φροντίδα γίνεται όλη αυτή η συγκέντρωσή μας με τάξη και χωρίς κανένα πρόβλημα. Ευχαριστούμε και ένα θερμό χειροκρότημα και για την αστυνομική μας δύναμη. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε μέσα σιγά σιγά, να μην χτυπήσει κανείς, και θα συνεχίσουμε από μέσα τη διαμαρτυρία μας. Όσοι δεν έχετε πάρει φυλάδια, να πάρετε, θα σας δώσουμε έτσι πριν φύγετε να πάρετε φυλάδια. Έχουμε βγάλει και φυλάδιο για υπογραφές που ζητάμε να γίνει δημοψήφισμα. Εάν μαζευτούν κάποιες χιλιάδες υπογραφές, θέλουν δεν θέλουν, θα γίνει δημοψήφισμα. Αυτό έχει τελειώσει, αύριο θα έχουμε πάλι καινούργια να πάρετε και από αυτά τα φυλάδια. Προσής στο Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως, ο Υπουργός, και είπε, θέλετε δεν θέλετε, το 666 θα σας το βάλουμε εμείς. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση του Υπουργού. Και η απάντησή μας είναι, κάθε μέρα εδώ, να δούμε αν θα ξαναδείς τη Βουλή εσύ. Λοιπόν, αυτά έκανε ο Παπαδήμας δηλώσεις. Θα συνεχίσουμε από μέσα, παιδιά, πάμε και θα συνεχίσουμε από μέσα. Σημαίνει Ελλάδα που λιμένει. Σέγγεν, σημαίνει
όπου μπορεί και όπου γίνεται. Για να συνεχίσουμε ωραία και ήρεμα την καθιστική πλέον ολονύχτια διαμαρτυρία μας. Πού ήταν αυτά? Λοιπόν, στο καλό όσοι φεύγετε να πάτε στο καλό, ευχαριστούμε και με το καλό αύριο πάλι, έτσι. Το κυρίου, το κυρίου. Λοιπόν, λιγάκι να ηρεμήσουμε. Θα σταματήσω για λίγο να ξεκουραστώ και εγώ, να τα πούμε κάπως από εσάς που θέλετε να πούμε κάποια πράγματα και σε λίγο θα συνεχίσουμε με τροφάρια, με προσευχή, με κάποιες ομιλίες, ενημερώσεις κλπ. Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα 10 λεπτά περίπου, να μιλήσω με κάποιους από εσάς που θέλετε κάτι να με ενημερώσετε και θα συνεχίσω σε 10 λεπτά. Το 70% των ιερακών της επισήμου εκκλησίας της Ελλάδος έχουν ταχθεί άλλη φανερά και άλλη κρυφά κατά της